Υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα των ανθρώπων οι οποίοι εισάγουν υδρογονάνθρακες. Και η διαφορά τιμής των υδρογονάνθρακων αυτή τη στιγμή στο εμπόριο το φυσικό αέριο που λέτε με 3 ευρώ η μονάδα, εμείί το εισάγουμε με 11 και το πουλάμε στον καταναλωτή με 17. Για μεγαλοκαρχαρίες της Κρήτης που μπαίνουν εμπόδιο στην εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων του νησιού, έκανε λόγο ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Αντώνης Φόσκολος, σχολιάζοντας τα κοιτάσματα υδρογονάνθρακα που υπάρχουν νοτίως της Μεγαλονήσου. Ο κύριος Φόσκολος για μία ακόμα φορά τόνισε ότι όχι μόνο υπάρχουν κοιτάσματα στην Ελλάδα, αλλά μπορούν να μας βγάλουν και από την οικονομική κρίση σε λιγότερα από 3 χρόνια. Ωστόσο, εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά πολιτικών προσώπων και επιχειρηματιών της Κρήτης που λόγω προσωπικών και οικονομικών τους συμφερόντων δεν αφήνουν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου του νησιού. Αλλά άμα εσύ έχεις τεράστια ωφέλη και τεράστια κέρδη, δεν θα τα έχει ο επιχειρηματίας που τα εισάγει. Και ποιος κυβερνάει την Ελλάδα, οι Έλληνες ή οι επιχειρηματίες που εισάγουν αυτά τα πράγματα? Αυτά τα πράγματα ασυζητητοί υπάρχουν. Θα σας πω το λόγο τώρα αυτή τη στιγμή πώς με αποκαλούνε από προχτές. Είστε δημαγωγός, κάντε ψεύτικο εμπόριο ελπίδων για την Ελλάδα και πρέπει να σταματήσουν τα ψέματα και ο λαϊκισμός. Αυτό το πράγμα δίνει την απάντηση αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αποθέματα και ποιοι εμποδίζουν την έρευνα. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Αβραάμ Ζελλίδη. Αν θέλει να σωθεί η Ευρώπη, θα πρέπει να περάσει από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος περιλαμβάνει όλο το τόξο Κρήτη-Κύπρος. Γιατί οι πολιτικοί δεν θέλουν να ακούσουν τους επιστήμονες? Όταν όλες οι πετρελαϊκές εταιρείες περνάνε από τα γραφεία μας, όλες οι πετρελαϊκές εταιρείες περιμένουν να δουν τις δικές μας δημοσιεύσεις, γιατί γνωρίζουμε τη γεωλογία της περιοχής, γνωρίζουμε τι έγινε στην περιοχή μας, αλλά τα πολιτικά πρόσωπα δεν θέλουν να ακούσουν. Μηδενός εξαιρουμένο, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, από την άκρη αριστερά μέχρι την άκρη δεξιά. Πιστεύετε ότι κρύβονται κάποια συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα πίσω από αυτή την άρνηση? Πολύ μεγάλα, γιατί ακόμα και αυτό που ακούσαμε την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, το περιστασιακό, το ένα κόμμα να λέει θέλω αυτό, το άλλο θέλω αυτό, δεν υπάρχει τεκμηρίωση, δεν υπάρχει εμπεριστατημένη ανάλυση τι ζητάει και πώς το φαντάζεται ότι μπορεί να το κάνει. Συνεπώς είναι μόνο για το Θεαθήνιο. Σε ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Κρήτη, ο κύριος Φόσκολος τόνισε ότι πετρέλαιο υπάρχει όπου υπάρχει θερμογεννητικό φυσικό αέριο, όπου υπάρχουν συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες, όπου υπάρχουν ράγες, όπου υπάρχουν ενεργά ηφαίστεια, από όπου και βγαίνει το φυσικό αέριο και τέλος όπου υπάρχει τεράστιος όγκος μετρητών στο βυθό. Και αναρωτήθηκε γιατί η Κρήτη, αφού βρίσκεται πάνω σε αυτά, να μην έχει πετρέλαιο. Τα στοιχεία τα οποία θα δείξω είναι ακριβώς τα στοιχεία που επικαλέστηκε προχθές ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστόφιας στη Βιέννη, όταν είπε ότι επειδή βγαίνουν οι φυσαλίδες, και θα το δείξω αυτό το πράγμα, του μεθανίου, πρέπει να έχουμε και πετρέλαιο στα βαθύτερα στρώματα. Όπως καταλαβαίνετε, ο Χριστόφιας δεν είναι ειδικός. Άρα του το είπαν οι ξένοι. Και το είπε ο άνθρωπος, μου το είπανε οι Αμερικανοί επιστήμονες, αυτοί που κάνουν τις γεωτρήσεις, ότι εφόσον έχετε θερμογενετικό φυσικό αέριο, πρέπει να περιμένετε και πετρέλαιο.